Συνάδελφοι, γεια σας. Σήμερα έχουμε την ιδιαίτερη χαρά να φιλοξενούμε την κυρία Τριαντοπούλου. Μας έχει κάνει την τιμή και άλλη φορά και άλλες φορές να βρίσκεται κοντά μας και να μοιράζεται μαζί μας και την εμπειρία της και τις γνώσεις της. Επομένως, χαρή να σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για μια ακόμα φορά που είστε μαζί μας. Σας ευχαριστούμε θερμά για αυτό. Την κυρία Τριαντοπούλου τη γνωρίζετε. Είναι διευθύντρια στο νοσοκομείο Αγίου Όργου, στο Κωνσταντοπούλιο, στην Αθήνα. Είναι μια εξαιρετική συνάδελφος που έχει μια ιδιαίτερη ασχόληση με την αχνολογία της κοιλιάς και ιδιαίτερα με το Fibrex. Γι' αυτό άλλωστε και έχει μια αντίστοιχη διεθνή αναγνώριση. Είναι σταθερή ομιλήτρια σε όλα τα σημαντικά ευρωπαϊκά φόρα όταν πρόκειται να είναι για Fibrex. Δηλαδή, όταν με ζητάει κανείς, ας πούμε, στην Enter ή στο ECR, έναν ομιλητή που να ξέρει καλά το Fibrex, ίσως είναι το πρώτο όνομα που σκέφτεται. Γι' αυτό καταλαβαίνετε ότι δεν είναι μόνο τιμή για εκείνη, είναι και τιμή και χαρά και για όλους μας. Επομένως, σας ευχαριστούμε λοιπόν που είστε μαζί μας. Το σημερινό θέμα συμπαγής όντου πατρέατος θα μας δείξει ότι όντως πατρέατος δεν είναι μόνο κριτήριος. Και τα διαδικαστικά προβλήματα είναι πολλά. Και πολλές φορές ογκόμορφες αλλοιώσεις αποδεικνύουν ότι δεν είναι κατοήθειες. Και επομένως η απεικόνηση οφείλει να τα ξεχωρίσει. Άρα είναι ένα θέμα που έχει δυσκολίες και ευτυχώς έχουμε και τον κατάλληλο άνθρωπο να μας αναπτύξει. Κύριε Γούλη, σας ευχαριστώ. Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ για την πολύ τιμητική εισαγωγή. Είναι χαρά να είμαι πάλι κοντά σας, αν και μακριά από την Αθήνα. Όπως είπατε, το θέμα είναι η συμπαγής αλλοιώσεις του παγκρέατος και δεν θα περιοριστούμε στις νεοπλασίες, γιατί βέβαια κάτω από τον τίτλο συμπαγής αλλοιώσεις ανήκουν και καταστάσεις που προκαλούν τους λεγόμενους ψευδοόγκους ή ψευδομάζες. Και αυτές μπορεί να είναι κάποιες φλεγμονώδεις καταστάσεις ή ακόμα και κάποιες ανατομικές παραλλαγές. Παρά την εμπειρία, τη συσσωρευμένη και την εξέλιξη όλων των απεικονιστικών μεθόδων, δυστυχώς βλέπετε ότι ένα σημαντικό ποσοστό παγκρεατεκτομών που γίνονται με την κλινική διάγνωση παγκρεατικού καρκίνου τελικά αποδεικνύεται ότι ήταν μια άλλη κατάσταση, μη νεοπλασματική. Αυτά λοιπόν τα προβλήματα θα προσπαθήσουμε να αναλύσουμε και θα δώσουμε ορισμένα κλειδιά για τη σωστή διαφορική διάγνωση. Αν ανατρέξουμε στη βιβλιογραφία, θα δούμε ότι υπάρχουν πάρα πολλές καταστάσεις οι οποίες μπορεί να μιμηθούν μια παγκρεατική νεοπλασία, ένα παγκρεατικό καρκίνο. Οι καταστάσεις αυτές σχετίζονται με μια ποικιλία παθολογικών οντοτήτων που μπορεί να είναι συνήθως φλεγμονώδης ή μπορεί να σχετίζεται με ορισμένες ανατομικές παραλλαγές που θα δούμε συνέχεια ή ακόμα και αλλοιώσεις γειτονικών οργάνων που επιπροβάλλονται στο πάγκρεας. Γιατί όμως υπάρχουν τόσοι πολλοί μιμητές του παγκρεατικού καρκίνου? Δύο είναι οι κύριοι λόγοι. Ο πρώτος είναι η θέση του παγκρέατος στον οπισθοπεριτοναϊκό χώρο και αυτή η πολύπλοκη ανατομική σχέση που έχει με τις γειτονικές ανατομικές δομές. Και το δεύτερο είναι ότι πολλά νεοπλάσματα ή άλλες παθολογικές καταστάσεις, όπως φλεγμονές κλπ, μοιράζονται στην πραγματικότητα παρόμοια απεικονιστικά ευρήματα με πολύ λεπτές διαφορές, τις οποίες θα προσπαθήσουμε να εξηγήσουμε παρακάτω. Ας δούμε λοιπόν πρώτα μερικές ανατομικές παραλλαγές που μπορεί να μας μπερδέψουν. Βλέπουμε εδώ σε εξονική τομογραφία μια μικρή εστιακή προβολή στην πρόστια επιφάνεια της παγκρεατικής κεφαλής. Αυτό δεν είναι νεόπλασμα, είναι μια παραλλαγή του σχήματος της παγκρεατικής κεφαλής στην εγκάρσια απεικόνηση και βλέπουμε ότι όλες αυτές οι μορφολογικές απεικονίσεις στην πραγματικότητα είναι φυσιολογικές και σχετίζονται με τη θέση αυτού του αγγείου εδώ, που είναι η πρόσθετη άνω παγκρεατοδωδεκαδακτυλική αρτηρία. Να δούμε μερικές εικόνες ακόμα. Βλέπετε εδώ πάλι μία εστιακή προβολή στην έσω παρυφή, είναι η θέση του επιπλοϊκού φήματος. Εδώ εικόνα μαγνητικής τομογραφίας, μία οριζόντια προβολή στη κεφαλή του παγκρέατος. Και εδώ συγκριτικά αξονική τομογραφία χωρίς μέσκια γραφικό και μαγνητική τομογραφία για να αποδείξουμε
Αυτό που είναι αυτονόητο ότι η βλάβη αυτή δεν μπορεί να είναι μία παθολογική αλλίωση. Στην πραγματικότητα είναι μία ανατομική παραλλαγή, γιατί έχει την ίδια πυκνότητα, την ίδια ένταση σκιαγραφικής πρόσληψης και την ίδια ένταση σήματος στη μαγνητική τομογραφία. Τώρα, μία άλλη κατάσταση που μπορεί να μας δημιουργήσει προβλήματα είναι η ανισότιμη λιπόδης εκφύλιση του παγκρέατος. Το πάγκρεας, για να σας θυμίσω από την εμβριολογία, έχει δύο καταβολές, είναι το κοιλιακό και το ραχιαίο. Και τα τμήματα αυτά του παγκρέατος έχουν διαφορετικό αριθμό λιποκυτάρων, με αποτέλεσμα να υφίσταται σε διαφορετικό βαθμό λιπόδης διήθηση. Βλέπετε λοιπόν ότι αυτό που απεικονίζεται με το γκρι είναι αυτό που υφίσταται λιπόδη διήθηση, ενώ αυτό που απεικονίζεται με το κίτρινο είναι το φυσιολογικό πάγκρεας, όπως γνωρίζετε και από το ύπαρ τις φυσιολογικές νησίδες. Έτσι λοιπόν, αν βρεθούμε μπροστά από μια τέτοια εικόνα, μπορεί λανθασμένα να νομίσουμε ότι αυτό το τμήμα του φυσιολογικού παγκρέατος είναι μια συμπαγής αλλίωση, αν το συγκρίνουμε με το πρόστιο τμήμα, το οποίο βλέπουμε ότι έχει μια ξεκάθαρη λιπόδη διήθηση. Μια άλλη συχνή ανατομική παραλλαγή που πρέπει να έχουμε υπόψη μας είναι ο ενδοπαγκρεατικός επικουρικός σπλήνας. Όταν υπάρχει, βρίσκεται συνήθως στην ουρά του παγκρέατος και το κύριο βέβαια χαρακτηριστικό είναι να προσέξουμε ότι έχει την ίδια πυκνότητα και την ίδια ένταση σκιαγραφικής πρόσληψης σε όλες τις σκιαγραφικές φάσεις και βλέπουμε εδώ πριν το σκιαγραφικό, εδώ την αρτηριακή και εδώ τη σχετικά καθυστερημένη φλεβική φάση. Μία άλλη εικόνα εδώ, τη βλέπουμε, βλέπουμε μια μικρή υπεραγγιούμενη αλλίωση, ίσως με μια μικρή ασβέστος στο σώμα του παγκρέατος. Αν είμαστε βιαστικοί, μπορούμε να αποδώσουμε αυτή τη βλάβη σε ένα νευροενδοκρινικό νεόπλασμα, όμως με τις κατάλληλες αγγειογραφικές ανασυστάσεις, αναγνωρίζουμε ότι αυτό στην πραγματικότητα είναι ένα καταδυόμενο ανέβρισμα της σπληνικής αρτηρίας. Μια άλλη ανατομική παραλλαγή που προκαλεί ψευδοδιωγγώσεις του παγκρέατος είναι το δακτυλιοειδές πάγκρεας. Εδώ το πάγκρεας έχει περιστραφεί γύρω από την κατιούσα μοίρα του 12 δακτύλου, με αποτέλεσμα να έχουμε μια τέτοια εικόνα στην αξονική τομογραφία, η οποία μπορεί να δώσει την εντύπωση μάζας του παγκρέατος ή και μάζας του 12 δακτύλου. Το κλειδί εδώ βέβαια είναι να πάμε στην μαγνητική χολαγιοπαγκρεατογραφία για να διαπιστώσουμε την περιστροφή αυτή του παγκρεατικού πόρου γύρω από τη δεύτερη μοίρα του 12 δακτύλου. Ένα πολύ ενδιαφέρον επίσης θέμα είναι το διφυές ή δυσχυδές πάγκρεας. Είναι η κατάσταση εκείνη όπου η κοιλιακή και η ραχιαία καταβολή δεν συνενώνονται. Αυτή είναι μια άλλη κατάσταση η οποία ονομάζεται διφυές πάγκρεας ανάστροφο και στην πραγματικότητα αυτό το τμήμα του παγκρέατος έρχεται στο πάνω μέρος και βρίσκεται ακριβώς σε αυτό το σημείο. Αν πάμε τώρα στην εικόνα της αξονικής τομογραφίας, θα παρατηρήσουμε ότι αυτό είναι αυτό το κομμάτι το φυσιολογικό, ενώ το υπόλοιπο πάγκρεας στην ουσία υποφέρει από χρόνια παγκρεατίτιδα. Αντιθέτως, αυτό το τμήμα σώθηκε, γιατί όπως βλέπετε στο σχεδιάγραμμα, έχει ένα δικό του παγκρεατικό πόρο. Επομένως, πολύ μεγάλη προσοχή και εδώ, όταν βλέπουμε τέτοιες διαφορές, να μην εκλάβουμε αυτό το τμήμα ως κάτι το παθολογικό. Συνεχίζουμε τώρα με τα συμπαγή νεοπλάσματα του παγκρέατος. Τα συχνότερα πρωτοπαθή είναι το αδενοκαρκίνωμα και η νευροενδοκρινή σόκη και τα συχνότερα δεύτερο παθή είναι οι μεταστάσεις και το λέμφωμα. Το παγκρεατικό αδενοκαρκίνωμα είναι το συχνότερο νεόπλασμα του παγκρέατος. Δυστυχώς έχει μια πολύ κακή βιολογική συμπεριφορά, γι' αυτό είναι χρέος μας να αναγνωρίσουμε έγκαιρα αυτό το νεόπλασμα. Βασικό κριτήριο για τη διάγνωση είναι ότι αποτελεί μια υποαγγιούμενη μάζα, η οποία μπορεί να διακόπτει τον παγκρεατικό πόρο, να προκαλεί μια σημαντική στένωση, με αποτέλεσμα να έχουμε και υπερκείμενη διάταση. Εδώ είναι μια τυπική εικόνα αξονικής τομογραφίας. Βλέπουμε ένα πολύ μικρό νεόπλασμα στο πρόστιο τμήμα της παγκρεατικής κεφαλής και παρατηρούμε αυτό το σημείο του διπλού πόρου που περιγράφουμε όταν θέλουμε να πούμε ότι υπάρχει διάταση και του χολιδόχου πόρου και του παγκρεατικού πόρου. Βεβαίως, ένα πολύ μεγαλύτερο νεόπλασμα
αποτέλεσμα, χρειάζεται ακριβή σταδιοποίηση για να δούμε τις πιθανές εγχειακές διηθήσεις και να καθορίσουμε αν αυτό το νεόπλασμα μπορεί να εξαιρεθεί ή όχι. Η μαγνητική τομογραφία, παρότι δεν είναι πάντοτε απαραίτητη, μας βοηθάει σημαντικά σε άτυπες περιπτώσεις, καθώς και με τη μέθοδο της μαγνητικής χολαγιοπαγκρεατογραφίας, ούτως ώστε να αναδείξουμε τις τυπικές αλλοιώσεις, απόφραξεις του πόρου, διάτασης ή άλλων παθολογικών καταστάσεων που μπορεί να συνυπάρχουν, όπως μια χρόνια παγκρεατίτιδα. Είπαμε ότι το αδενοκαρκίνωμα είναι ένας υποαγγιούμενος όγκος και στη διαφορική διάγνωση θα πρέπει να σκεφτούμε κάποιες κυστικές προκαρκινοματώδεις αλλοιώσεις, όπως είναι τα APMN, ή άλλες διθήσεις δευτεροπαθείς, όπως το λέμφωμα ή τις μεταστάσεις. Αντιθέτως, αν έχουμε μια υπεραγγιούμενη αλλοίωση, όπως θα δούμε στη συνέχεια, θα σκεφτούμε άλλες κατηγορίες διαφορικής διάγνωσης, τα νευροενδοκρινή νεοπλάσματα, το κυψηλιδικό αδενοκαρκίνωμα, τους τρωματικούς όγκους, τα σαρκώματα και ορισμένες μεταστάσεις. Πάμε λοιπόν να μιλήσουμε για τις υπεραγγιούμενες παγκρεατικές αλλοιώσεις και πώς μπορούμε βήμα-βήμα να έχουμε έναν αλγόριθμο για τη διαφορική τους διάγνωση. Βεβαίως, πάντα έχουμε υπόψη μας ότι οι συχνότερες υπεραγγιούμενες νεοπλασματικές αλλοιώσεις είναι τα νευροενδοκρινή νεοπλάσματα. Το πρόβλημα είναι ότι συνήθως είναι πολύ μικρές βλάβες, συνήθως είναι πολλαπλές, πολλές φορές μπορεί να υφίστανται μια κυστική εκφύλιση. Σε κάθε περίπτωση αναγνωρίζονται πολύ καλά και με την αξονική και με τη μαγνητική τομογραφία. Εδώ έχουμε την ακολουθία διάχυσης, αλλά η σταδιοποίηση γίνεται κυρίως με μεθόδους της πυρηνικής ιατρικής. Πάμε λοιπόν να μελετήσουμε αυτόν τον αλγόριθμο που μας δίνει η βιβλιογραφία. Έχουμε λοιπόν μια υπεραγγιούμενη αλλοίωση στο πάγκρεας. Βλέπετε ότι το πρώτο που πρέπει να αποκλείσουμε είναι ότι αυτή η βλάβη επικοινωνεί με ένα αγγείο, ούτως ώστε να αποκλείσουμε το σπληνικό ανέβρισμα που είδαμε νωρίτερα. Στη συνέχεια θα δούμε τα κλινικά χαρακτηριστικά του ασθενούς. Υπάρχουν στοιχεία συμβατά με ύπαρξη νευρικής βλάβης. Αν ναι, θα προχωρήσουμε περαιτέρω με τις μεθόδους της πυρηνικής ιατρικής. Εάν όχι, υπάρχουν δύο άλλα πράγματα που πρέπει να αποκλείσουμε. Το πρώτο είναι ο έκτοπος ενδοπαγκρεατικός πλήνας και το δεύτερο είναι μια παγκρεατική μετάσταση στο βαθμό που γνωρίζουμε ότι πιθανώς υπάρχει ένα πρωτοπαθές νεόπλασμα. Αν τίποτα από αυτά δεν συμβαίνει, φαίνεται ότι είναι απαραίτητο να προχωρήσουμε σε μαγνητική τομογραφία. Γιατί είναι η μόνη μέθοδος που μπορεί να διακρίνει ανάμεσα σε ένα αληθές συμπαγές νεόπλασμα και μια ψευδοσυμπαγή αλλίωση, όπως πολλές φορές μπορεί να φανεί το μικροκυστικό ορόδες αδένωμα του παγκρέατος. Και στη συνέχεια θα αναζητήσουμε κάποια άλλα απεικονιστικά χαρακτηριστικά, όπως είναι η ύπαρξη αιμορραγίας που μας οδηγεί σε μια άλλη διάγνωση ενός συμπαγούς ψευδοθυλώδους αδενώματος του παγκρέατος, πάθηση η οποία χαρακτηρίζει συνήθως νέες γυναίκες, και αν δεν συμβαίνει τίποτα από αυτά, συνήθως θα οδηγηθούμε σε μια βιοψία μέσω ενδοσκοπικού υπερηχογραφήματος για να καταλήξουμε στη διάγνωση είτε ενός κυψελιδικού νεοπλάσματος είτε ενός μη λειτουργικού νευροενδοκρινούς όγκου. Πάμε τώρα σε μια άλλη κατηγορία, πώς θα σκεφτούμε όταν έχουμε μια διάχυτη αλλίωση στο πάγκρεας. Εδώ βλέπετε ότι εντάσσονται όχι μόνο νεοπλασματικές διηθήσεις, με συχνότερο το λέμφωμα, αλλά μια μεγάλη ποικιλία άλλων καταστάσεων, όπως είναι άλλα διαιθητικά νοσήματα, μυλοείδωση, σαρκοείδωση κτλ. Ειδικές λοιμώξεις, καθώς και άλλες φλεγμονώδεις καταστάσεις, όπως είναι η αυτοάνωση παγκρεατίτιδα, για την οποία θα πούμε στη συνέχεια. Θα σταθούμε ωστόσο στο λέμφωμα, γιατί είναι σχετικά συχνό. Το λέμφωμα μπορεί να διθύσει το πάγκρεας πρωτοπαθός ή δευτεροπαθός. Ειδικά στην πρωτοπαθή του μορφή, η διαφορική διάγνωση θα βασιστεί σε συγκεκριμένα κριτήρια. Έχουμε δηλαδή συνήθως διογκωμένους λεμφαδένες σε μεγάλη έκταση, κάτω από το επίπεδο των νεφρικών φλεβών. Ο παγκρεατικός πόρος δεν είναι διατεταμένος και δεν έχουμε ασβεστώσεις ή νεκρώσεις μέσα στη μάζα. Να δούμε ορισμένες εικόνες. Εδώ βλέπουμε μια αδιάχυτη διήθηση του παγκρέατος από παγκρεατικό λέμφωμα. Παρατηρούμε και την εξεσημασμένη λεμφαδενοπάθεια του οπισθοπεριτοναϊκού χώρου. Και
παρατηρούμε εδώ ότι τα εγγύα, παρότι είναι μέσα σε αυτή τη διόγκωση, δεν έχουν διηθηθεί και επίσης ο παγκρεατικός πόρος δεν είναι διατεταμένος. Αυτά είναι βασικά χαρακτηριστικά διαφορικής διάγνωσης του λεμφώματος από το παγκρεατικό αδενοκαρκίνωμα, τα οποία βέβαια έχουν και διαφορετική αντιμετώπιση. Έτσι εδώ, σε αυτή την περίπτωση του διάχυτου λεμφώματος του παγκρέατος, όπου συμμετέχει και ο σπλήν, βλέπουμε ότι μετά τη χημειοθεραπεία ο ασθενής πήγε πάρα πολύ καλά με μια υπολειμματική κυστική βλάβη στον σπλήνα. Άλλη μια περίπτωση παγκρεατικού λεμφώματος, βλέπουμε ότι νόσο τους λεμφαδένες και τη μεγάλη διόγκωση του σπλήνος, τυπική σε αυτή την περίπτωση. Όσον αφορά τη συστηματική νόσο, μην ξεχνάμε να κοιτάμε τα γειτονικά όργανα. Βλέπετε εδώ χαρακτηριστικά διήθηση από λέμφωμα του παγκρέατος και μεγάλες οζώδεις βλάβες στους νεφρούς και αυτές συμβατές με λέμφωμα. Και βέβαια πιο τυπικές περιπτώσεις με διήθηση του πνευμονικού παρενχήματος και του μεσοθωρακίου, τυπικές αλλοιώσεις λεμφώματος. Ένα άλλο σενάριο τώρα, πώς θα σκεφτούμε όταν βρεθούμε μπροστά από πολλαπλές συμπαγείς παγκρεατικές βλάβες. Δύο είναι εδώ οι κύριες διαγνώσεις. Να αποκλείσουμε τη μεταστατική νόσο και τα νευροενδοκρινή νεοπλάσματα. Όπως βλέπετε σε αυτή τη λίστα, υπάρχουν πολλές άλλες καταστάσεις που μπορεί να μας δώσουν πολλαπλές παγκρεατικές βλάβες. Μπορεί να έχουμε πολυαισθητιακό λέμφωμα, πολυαισθητιακό αδενοκαρκίνωμα ή συνύπαρξη νεοπλασμάτων του παγκρέατος διαφορετικών τύπων, δηλαδή ενδοκρινή με μη ενδοκρινή ή αδενοκαρκίνωμα με κυστικούς όγκους κτλ. Δεν θα ήθελα ωστόσο να σας μπερδέψω, ας μείνουμε στη μεταστατική νόσο. Δεν είναι σπάνιες οι παγκρεατικές μεταστάσεις, ακριβώς επειδή οι ασθενείς σήμερα με ογκολογικά νοσήματα ζουν πολύ περισσότερο λόγω των θεραπείων. Αυτό που πρέπει να θυμόμαστε είναι ότι η μετάσταση ακολουθεί το πρότυπο του πρωτοπαθούς όγκου. Έτσι, αν έχουμε μια μετάσταση από νεφροκυταρικό καρκίνο ή υπατοκυταρικό, που είναι υπεραγγειούμενα νεοπλάσματα, και οι μεταστάσεις θα είναι υπεραγγειούμενες. Αντιθέτως, αν έχουμε μεταστάσεις από νεοπλάσματα παχαίως εντέρου, πνεύμωνα ή στομάχου, οι μεταστάσεις θα είναι υποαγγειούμενες. Όπως είπαμε και στο λέμφωμα, και εδώ ο παγκρεατικός πόρος δεν είναι διατεταμένος, διότι η μετάσταση αναπτύσσεται εκτός του παγκρεατικού πόρου, εκτός βεβαίως αν είναι πολύ μεγάλη, οπότε θα έχουμε μία πίεση εκ των έξω. Ας δούμε μερικά παραδείγματα. Εδώ έχουμε μία εικόνα μιας μικρής παγκρεατικής μετάστασης από ένα νεόπλασμα. Βλέπετε ότι ο παγκρεατικός πόρος δεν είναι διατεταμένος. Ένα άλλο περιστατικό εδώ με δύο παγκρεατικές μεταστάσεις στο σώμα και στην κεφαλή από νεόπλασμα του αριστερού κάτω πνευμονικού λοβού, υποαγγειούμενες βλάβες όπως είπαμε πριν, σε αντίθεση με αυτές τις υπεραγγειούμενες μεταστάσεις στο σώμα και στην αγκιστροειδή απόφυση. Και βέβαια είμαι σίγουρη ότι έχετε ήδη παρατηρήσει ότι λείπει ο δεξιός νεφρός. Ο ασθενής είχε κάνει νεφρεκτομή και 2 χρόνια μετά ανέπτυξε μετάχρονες, όπως λέμε, παγκρεατικές μεταστάσεις. Πάμε τώρα στα μεσοχηματικά νεοπλάσματα. Το πιο καλόηθες από αυτά είναι το λίπωμα. Στην προκειμένη περίπτωση θα δούμε μία μικρή βλάβη η οποία έχει τυπική πυκνότητα συμβατή με αυτή του λίπους. Ο πόρος πάλι δεν είναι διατεταμένος εφόσον το νεοπλάσμα είναι μεσοχηματογενές και δεν χρειάζεται τίποτα από πλευράς παρακολούθησης ο συγκεκριμένος ασθενής. Αντιθέτως, η κατηγορία των σαρκωμάτων είναι τα νεοπλάσματα με πολύ άσχημη βιολογική συμπεριφορά. Δεν είναι πολύ συχνά και το βασικό χαρακτηριστικό και των λιομιοσαρκωμάτων και των λιποσαρκωμάτων και των στρωματικών νεοπλασμάτων είναι ότι αποτελούν πολύ μεγάλα νεοπλάσματα, ετερογενή, έχουν κυστικές εκφυλήσεις και συνήθως εμφανίζονται σε άτομα μεγαλύτερης ηλικίας. Έτσι λοιπόν, αν δούμε μια πολύ μεγάλη υπεραγγειούμενη ανομοιογενή αλλίωση, συνήθως με εξωπαγκρεατική επέκταση, θα σκεφτούμε αυτή την κατηγορία των νεοπλασμάτων, ενώ στη διαφορική διάγνωση είναι και ο σπάνιος γιγαντοκυταρικός όγκος. Ένα άλλο ενδιαφέρον νεόπλασμα που μπορεί να συναντήσουμε είναι το παγκρεατικό σβάνωμα.
Γνωρίζουμε ότι όλα αυτά τα νευρογενή νεοπλάσματα είναι συνήθως νεοπλάσματα των μαλακών μορίων, εντοπίζονται στην κεφαλή, στον τράχυλο, στο μεσοθωράκιο, αλλά πολύ σπάνια μπορεί να εμφανιστούν και στο πάγκρεας. Μιλούσαμε για το νευρίνωμα στο βαθμό που διηθεί το πάγκρεας και μπορεί να είναι μία πολυαισθητιακή βλάβη και όταν συνδέεται με νευρινωμάτωση μπορεί να έχουμε και άλλα νευρινώματα σε άλλα σημεία του σώματος, όπως εδώ βλέπουμε στο θώρακα, στο θωρακικό τείχομα και στους πνεύμονες. Θα προχωρήσουμε τώρα με τις παγκρεατικές φλεγμονές για να τονίσουμε ότι το πρόβλημα στη διαφορική διάγνωση μεταξύ χρόνιας παγκρεατίτιδας και παγκρεατικού αδενοκαρκινώματος έγκυται στο γεγονός ότι και οι δύο καταστάσεις αυτές χαρακτηρίζονται από έντονη ίνωση. Αυτό λοιπόν που πρέπει να προσέξουμε και να παρατηρήσουμε είναι οι διαφορετικές μορφολογικές αλλοιώσεις του παγκρεατικού πόρου, οι οποίες είναι αλλοιώτικες στη χρόνια παγκρεατίτιδα και αλλοιώτικες στο παγκρεατικό καρκίνο. Βλέπουμε λοιπόν ότι στη χρόνια παγκρεατίτιδα έχουμε καταρχήν διευρύνσεις των πλαγίων πόρων και στη συνέχεια έχουμε αυτή την τυπική κομβολογιοειδή απεικόνιση με στενώσεις και διατάσεις. Αντίθετα, στο παγκρεατικό καρκίνο έχουμε, όπως είπαμε και νωρίτερα, στένωση, απόφραξη και υπερκείμενη διάταση. Ένα άλλο σημείο που έχει περιγραφεί για τη διαφορική διάγνωση μεταξύ χρόνιας παγκρεατίτιδας που δημιουργεί εικόνα εστιακής μάζας και παγκρεατικού καρκίνου είναι το σημείο του διατητραίνοντος πόρου και με αυτό το σημείο εννοούμε το να βλέπουμε τον πόρο να διαπερνά μία παγκρεατική μάζα. Παρότι η βιβλιογραφία έχει συνδέσει το σημείο αυτό με τη χρόνια παγκρεατίτιδα, σε ένα χαμηλό ποσοστό μπορεί να το βρούμε και σε ασθενείς με καρκίνο του παγκρέατος. Σε κάθε περίπτωση έχει πολύ μεγάλη σημασία να μελετούμε τις μορφολογικές αλλοιώσεις του παγκρεατικού πόρου όταν έχουμε μία εστιακή μάζα και έχουν αναγνωριστεί 4 διαφορετικοί τύποι μορφολογικών αλλοιώσεων του παγκρεατικού πόρου. Οι 2 πρώτοι τύποι, όταν έχουμε δηλαδή απόφραξη του πόρου χωρίς υπερκείμενη διάταση ή στένωση στο ενδογωγικό τμήμα με ανομαλία του τυχώματος, είναι οι 2 τύποι που σχετίζονται περισσότερο με τον παγκρεατικό καρκίνο σε σχέση με τους άλλους τύπους που σχετίζονται περισσότερο με τη χρόνια παγκρεατίτιδα. Έτσι λοιπόν, αν σας δείξω αυτές τις 2 εικόνες, είμαι βέβαιη ότι θα εκτιμήσετε ότι εδώ πρόκειται για μια κατάσταση αδενοκαρκινώματος, όπου έχουμε μια απόφραξη του πόρου με υπερκείμενη διάταση, ενώ εδώ έχουμε μια εικόνα χρόνιας παγκρεατίτιδας με μια στένωση χωρίς σημαντική υπερκείμενη διάταση και με τις χαρακτηριστικές αλλοιώσεις των πλαγίων πόρων. Το σημείο τώρα του διπλού πόρου που είπαμε ότι χαρακτηρίζει τον παγκρεατικό καρκίνο μπορεί να εμφανιστεί και όταν έχουμε μια εστιακή χρόνια παγκρεατίτιδα της κεφαλής και πάλι θα μελετήσουμε τις μορφολογικές αλλοιώσεις του μείζωνος παγκρεατικού πόρου για να φτάσουμε στη σωστή διαφορική διάγνωση. Μιλώντας για τις φλεγμονές, μια άλλη παθολογική κατάσταση η οποία σχετίζεται με μια ανατομική παραλλαγή είναι η λεγόμενη groove παγκρεατίτιδα. Τι συμβαίνει εδώ? Έχουμε εκτοπία, δηλαδή παγκρεατικό ιστό, ο οποίος βρίσκεται στην δεύτερη μοίρα του δωδεκαδακτύλου. Όταν αυτός ο παγκρεατικός ιστός φλεγμανθεί, οδηγεί σε μια παθολογική κατάσταση, η οποία ονομάζεται groove παγκρεατίτιδα ή παγκρεατίτιδα της παραδωδεκαδακτυλικής χυσμής. Γιατί μας ενδιαφέρει αυτή η φλεγμονώδης οντότητα? Γιατί βλέπετε ότι αναπτύσσεται διαιθητικά, επεκτείνεται μέσα στο πάγκρεας και μας δίνει την εντύπωση παρουσίας μιας πρωτοπαθούς αλλίωσης. Βασικό χαρακτηριστικό εδώ είναι η καθυστερημένη πρόσληψη του σκιαγραφικού και η εικόνα της MRCP, όπου έχουμε μια ομαλή στένωση του περιφερικού τμήματος του χοληθρόχου πόρου και μια αυξημένη απόσταση ανάμεσα στο δωδεκαδάκτυλο και στο χοληθρόχο πόρο, ακριβώς λόγω της φλεγμονής σε αυτή την περιοχή.
Σε αυτό το πίνακα βλέπουμε τα κύρια διάφορα διαγνωστικά κριτήρια ανάμεσα στην γκρουφ παγκρεατίτιδα και στο παγκρεατικό καρκίνο. Είναι, όπως είπαμε, αυτές οι ομαλές στενώσεις των πόρων σε σχέση με την απότομη διακοπή των πόρων στο παγκρεατικό καρκίνο, ενώ και τα αγγεία συνήθως δεν διηθούνται στην γκρουφ παγκρεατίτιδα σε σχέση με τον παγκρεατικό καρκίνο. Και προχωράμε για την αυτοάνωση παγκρεατίτιδα. Ίσως δεν υπάρχει άλλη φλεγμονή που να μιμείται τόσο έντονα το παγκρεατικό καρκίνο, ιδιαίτερα στη χρόνια φάση όπου έχουμε έντονη ίνωση. Πάμε να μιλήσουμε λοιπόν για την αυτοάνωση παγκρεατίτιδα. Δεν είναι μόνο η απεικόνιση που προσομοιάζει, αλλά είναι πολλές φορές και τα κλινικά συμπτώματα, καθώς και το γεγονός ότι πολλοί ασθενείς μπορεί να έχουν αυξημένα επίπεδα του καρκινικού δείκτη. Στη διάχυτη μορφή δεν έχουμε σημαντικά διαγνωστικά προβλήματα, ενώ έχει περιγραφεί και ένα τυπικό χαρακτηριστικό αυτός ο δακτύλιος που βλέπετε γύρω από το πάγκρεας που χαρακτηρίζει την αυτοάνωση παγκρεατίτιδα. Ωστόσο, στην εστιακή μορφή τα προβλήματα είναι πολύ περισσότερα και πάλι θα πρέπει να στραφούμε στις μορφολογικές αλλοιώσεις των πόρων για να κάνουμε τη διαφορική μας διάγνωση. Έτσι λοιπόν, οι στενώσεις εδώ είναι μεγαλύτερου μήκους και συνήθως δεν έχουμε σημαντική υπερκείμενη διάταση. Δυστυχώς όμως δεν είναι όλες οι περιπτώσεις τόσο τυπικές. Εδώ έχουμε μια άτυπη περίπτωση με μια διόγκωση της κεφαλής και με το σημείο του διπλού πόρου που προσομίαζε πάρα πολύ σε ένα παγκρεατικό καρκίνο. Η ασθενής αυτή έπασχε και από αυτοάνωση θυροειδίτιδα. Μπήκε αμέσως η σκέψη μήπως πρόκειται για αυτοάνωση παγκρεατίτιδα, τοποθετήθηκε στέντ όπως βλέπετε και στη συνέχεια ξεκίνησε η θεραπεία με την κορτιζόνη. Εδώ έχουμε τις λήψεις πριν τη θεραπεία και εδώ έχουμε τις λήψεις μετά τη θεραπεία και βλέπετε πόσο εντυπωσιακό είναι το αποτέλεσμα, πόσο μειώνεται δηλαδή το μέγεθος του παγκρέατος και έρχεται πάλι στα φυσιολογικά πλαίσια. Άτυπη περίπτωση και εδώ, απότομη διακοπή του χολιδόχου πόρου, πολύ δύσκολα να κάνουμε διαφορική διάγνωση χωρίς βιοψία ορισμένες φορές. Ο πίνακας αυτός τώρα μας δείχνει πάλι τη διαφορική διάγνωση μεταξύ εστιακής αυτοάνωσης παγκρεατίτιδας και παγκρεατικού καρκίνου. Θυμηθείτε πάλι τη διαφορετική απεικόνιση των πόρων με τις μεγάλου μήκους στενώσεις, τα skip lesions και την απουσία σημαντικής υπερκείμενης διάτασης στην εστιακή αυτοάνωση παγκρεατίτιδας αντίθεση με τον παγκρεατικό καρκίνο, ενώ και ως προς την πρόσληψη και η αυτοάνωση παγκρεατίτιδα μπορεί να παρουσιάσει μια καθυστερημένη πρόσληψη του σκιαγραφικού. Επίσης, πολύ χαρακτηριστικά είναι τα ευρήματα που έχουμε στην PET. Ο λόγος είναι ότι η αυτοάνωση παγκρεατίτιδα είναι μια συστηματική νόσος, είναι ένα τμήμα της IgG4 νόσου και σε αυτό το πλαίσιο μπορεί να έχουμε ταυτόχρονη προσβολή των χοληφόρων με αλλοιώσεις που μοιάζουν με τη σκληρυντική χολαγκίτιδα ή να έχουμε αλλοιώσεις των νεφρών ή ακόμα και αλλοιώσεις του περιαγγειακού χώρου και του μεσεντερίου. Τέλος, μια πολύ σπάνια περίπτωση πολυεστιακής αυτοάνωσης παγκρεατίτιδας σε μια νέα γυναίκα. Βλέπετε εδώ διάφορες υποαγγιούμενες εστίες σε διάφορες θέσεις του παγκρέατος, χωρίς συλλογές, χωρίς διάταση του παγκρεατικού πόρου, χωρίς διήθηση των αγγείων. Και εδώ η διαφορική διάγνωση κατά πρώτον θα πρέπει να αποκλείσει τις παγκρεατικές μεταστάσεις. Κλείνοντας σιγά σιγά, θα ήθελα να σας δείξω μια ενδιαφέρουσα περίπτωση. Πρόκειται για μια νεαρή γυναίκα, η οποία ήρθε στο νοσοκομείο μας, αφού είχε εντοπιστεί υπερηχογραφικά μια αλλίωση στο σώμα του παγκρέατος. Ο σκοπός ήταν να γίνει σταδιοποίηση και ενδεχομένως η ασθενής να χειρουργηθεί. Βιοχημικά δεν είχε σημαντικές παρεκκλήσεις και οι καρκινικοί δείκτες ήταν αρνητικοί. Λόγω του νεαρού, οδηγηθήκαμε αμέσως σε μαγνητική τομογραφία και να δούμε εδώ μαζί αυτή τη βλάβη, η οποία εντοπίζεται στη μεσότητα περίπου στο σώμα του παγκρέατος. Τη βλέπουμε αρκετά καθαρά σε ακολουθία σταφ 2. Συνεχίζουμε ακολουθία σταφ 1 με σκιαγραφικό. Η βλάβη μας είναι αυτή ακριβώς εδώ. Θα λέγαμε ότι έχει μια μέτρια πρόσληψη του σκιαγραφικού.
Και εδώ είναι η ακολουθία διάχυσης. Αν θέλουμε να συνοψίσουμε λοιπόν τα πυκνιστικά χαρακτηριστικά, θα λέγαμε ότι ο παγκρεατικός πόρος δεν είναι διατεταμένος, η βλάβη φαίνεται να έχει ίση ένταση σήματος με το πάγκρεας στην ταφ 2, ήπια ανομοιογενή πρόσληψη, επομένως μάλλον δεν μοιάζει ιδιαίτερα με ένα τυπικό παγκρεατικό αδενοκαρκίνωμα. Έτσι λοιπόν συζητήσαμε το περιστατικό στο Ογκολογικό Συμβούλιο. Το χειρουργείο δεν προτάθηκε σε αυτή τη χρονική στιγμή, ούτε βέβαια η αναμονή, γιατί είχαμε μια νέα γυναίκα και αποφασίσαμε να κάνουμε μια FNA με χρήση ενδοσκοπικού υπερηχογραφήματος. Δυστυχώς όμως δεν είχαμε σαφή αποτελέσματα, η εξέταση δεν ήταν διαγνωστική, δεν επιβεβαιώθηκε το νεόπλασμα και αποφασίσαμε ότι θα πρέπει να γίνει χειρουργείο και συγκεκριμένα λόγω της θέσης να γίνει μια περιφερική αριστερή παγκρεατεκτομή. Δυστυχώς όμως στο χειρουργικό τραπέζι υπήρχαν εκπλήξεις. Η βλάβη δεν προερχόταν τελικά από το πάγκρεας, αλλά ήταν ένας κρεμόμενος όγκος από τον αριστερό υπατικό λοβό σε επαφή με το πάγκρεας. Επανήλθαμε στις εικόνες μας, κάναμε και κάποιες άλλες επιπρόσθετες επεξεργασίες. Βλέπουμε πάλι πολύ καλά τη βλάβη. Ακόμα και τώρα που το ξέρουμε, ίσως δεν είναι εύκολο να πούμε ότι η βλάβη αυτή προέρχεται από το ύπαρ. Θα λέγαμε ίσως ότι είναι ανάμεσα στον αριστερό λοβό του ύπατος και το πάγκρεας. Είχε όμως ένα συγκεκριμένο απεικονιστικό χαρακτηριστικό. Έτσι, με βάση ένα χαρακτηριστικό που ίσως το έχετε εντοπίσει και είναι η κεντρική ουλή, καταλάβαμε ότι αυτή η βλάβη ήταν μια εστιακή οζώδης υπερπλασία. Ανατρέξαμε λοιπόν στη βιβλιογραφία και βρήκαμε ότι η κρεμόμενη εστιακή οζώδης υπερπλασία είναι μια σπάνια οντότητα. Συνδέεται με το ύπαρ με ένα πολύ λεπτό μίσχο, αλλά γενικά βρίσκεται έξω υπατικά, με αποτέλεσμα δεν είναι εύκολο να αποσαφινιστεί η θέση προέλευσης και βέβαια για τη διαφορική διάγνωση θα μπορούσε κανείς να χρησιμοποιήσει ύπατο ειδικά σκιαγραφικά. Εκτός από την εστιακή οζώδη υπερπλασία, να θυμάστε ότι και το υπατοκυταρικό καρκίνωμα μπορεί σπάνια να είναι ένας κρεμόμενος όγκος και να επιπροβάλλεται στο πάγκρεας. Και εδώ ένα άλλο περιστατικό από τη βιβλιογραφία με μια κρεμόμενη εστιακή οζώδη υπερπλασία, αυτή τη φορά από το δεξιό υπατικό λοβό σε επαφή με την παγκριατική κεφαλή, σχεδόν ίδια σκιαγραφική πρόσληψη, με αποτέλεσμα να είναι πολύ δύσκολη η διαφορική διάγνωση. Μεγάλη προσοχή λοιπόν σε αυτή την σπάνια σχετικά οντότητα. Συμπερασματικά λοιπόν, όταν δούμε μια συμπαγή υποαγγείουμενη βλάβη στο πάγκρεας, καταρχήν θα πρέπει να αποκλείσουμε το παγκρεατικό αδενοκαρκίνωμα. Αν έχουμε ένα άτομο νέας ηλικίας, θα σκεφτούμε άλλες διαγνώσεις που είναι σε αυτή την ηλικία, όπως είναι το αδενοκυψελιδικό καρκίνωμα ή το παγκρεατοβλάστομα. Μεγάλη προσοχή στις παραλλαγές του μεγέθους και του σχήματος του παγκρέατος που δείξαμε, προσοχή στην εστιακή παγκρεατίτιδα και σπανιότερα θα σκεφτούμε το λέμφωμα και τις μεταστάσεις υποαγγείουμενων όγκων, όπως είπαμε νωρίτερα, από το παχύ έντερο, τον πνεύμονα ή το στομάχι. Τώρα, αν είμαστε μπροστά σε μια υπεραγγειούμενη συμπαγή βλάβη, θα σκεφτούμε πρώτα το συχνότερο νευροενδοκρινικό νεόπλασμα, αφού αποκλείσουμε η βλάβη μας να αποτελεί μια διατομή ενός εγγυακού κλάδου. Μεγάλη προσοχή στη μερική λιπόδη δίθηση και σπανιότερα θα σκεφτούμε μετάσταση υπεραγγειούμενου όγκου, όπως είναι το κυταρικό καρκίνωμα ή το υπατοκυταρικό και ακόμα σπανιότερα τον ενδοπαγκρεατικό σπλήνα. Γενικά, τα στοιχεία εκείνα τα οποία θα μας οδηγήσουν να αποκλείσουμε τον παγκρεατικό καρκίνο είναι τα άτυπα πυκνιστικά ευρήματα, η απουσία σημαντικής διάτασης του παγκρεατικού πόρου, το τυχαίο εύρημα, η υπεραγγειούμενη βλάβη, το πολύ μεγάλο μέγεθος της βλάβης και όταν βλέπουμε φυσιολογικούς πόρους μέσα στη μάζα. Ευχαριστώ πάρα πολύ και περιμένω τις απορίες σας αν υπάρχουν. Ευχαριστούμε πολύ. Πολύ διδακτική ομιλία, πολύ συγκροτημένη και μας δείξατε πόσο μια φορά λαβυρινθώδες είναι ένα θέμα που ακούγεται απλό. Ο γόμορφες βλάβες στο ύπαρ, στο πάγκρεας, άρα έχουμε να κάνουμε καρκίνο. Είναι λαβυρινθώδες, μας δώσετε την έμφαση στα σημεία που πρέπει να προσέξει κανείς, πώς
λεπτομέρειες, εντός εισαγωγικών λεπτομέρειες της εικόνας, τελικά σου οδηγούν σωστά. Και πώς κανείς πρέπει να έχει ενάντια για να ξέρει και πόσες πολλές διαφορετικές παθολογικές καταστάσεις εμπλέκονται σε αυτή την υπόθεση των ογκόμορφων αλλοιώσεων του παντρεύοντος. Γιατί αν δεν τις έχεις ποτέ υπόψη σου, δεν τις ψάξεις ποτέ. Έτσι. Ψάχνουμε συνήθως αυτά που ξέρουμε ότι μπορεί να υπάρχουν. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πολύ. Αν υπάρχει κάποια ερώτηση από οποιοδήποτε συνάδελφο ή κάποιο σχόλιο ή κάποια παρατήρηση, είναι μια καλή στιγμή τώρα να γίνει. Είτε από τους συναδέλφους που παρακολουθούν από μακριά, που έκαναν να μιλήσουν τον εαυτό τους, είτε από όσους είναι στην αίθουσα. Αν δεν υπάρχει τώρα η ερώτηση, η επόμενη ας το πούμε, ευκαιρία για μια ερώτηση είναι μετά την παρουσίαση των περιστατικών. Επομένως, θα παρακαλέσω τον κ. Μουλιαβέρα να μας δείξει κάποια περιστατικά που θα μας βοηθήσουν να εμπεδώσουν όσο πολύ καλά μας είπε η κ. Βιλοπούλη. Καλησπέρα και από μένα. Το πρώτο περιστατικό ήταν ένας άντρας 69 ετών που προσήλθε στα ΤΕΠ παραπονούμενος για γενικευμένη αδυναμία και απώλεια βάρους τον τελευταίο μήνα. Κλινικά ήταν εμφανής η εκτερική χρειά του και το δέρματός του και των επιφυκώτων και εργαστηριακά είχε αυξημένη χοληρυθρίνη υπεράμεσης και αυξημένα αποφρακτικά ένζημα. Έγινε η αξονική. Βλέπουμε σε αρτηριακή και εφλεβική φάση. Βλέπουμε μια υποαγγιούμενη βλάβη στην κεφαλή του παγκρέατος. Και εδώ σε ανασυνθέσεις. Με σχεδόν φυσιολογικό εύρος του παγκρεατικού πόρου. Ο χολιδόχος ήταν διαταμένος, ο κοινός χολιδόχος. Επιβεβαιώθηκαν τα ευρήματα και στη μαγνητική. Ήταν ένα άδενο ΣΥΕΙ, το οποίο δεν ήταν χειρουργήσιμο λόγω απομακρυσμένων μεταστάσεων στους πνεύμονες και στο ΥΠΑΡ. Βλέπουμε και στην MRCP την απότομη διακοπή του χολιδόχου πόρου στο επίπεδο της βλάβης. Και αυτό που σας είπα ήταν άδενο ΣΥΕΙ, που δεν χειρουργήθηκε. Το δεύτερο περιστατικό ήταν πάλι άντρας 59 ετών, που προσήλθε και αυτό στα επίγοντα με ευαισθησία στο επιγάστρο, με ιστορικό χολοκυστεκτομής, με εμφανή εκτερική χρειά του δέρματος και των επιφυκώτων, πολύ αυξημένες χολερυθρίνες, αυξημένα χολοστατικά ένζημα. Στον υπέρηχο, στα επίγοντα, διαπιστώθηκε μια εξεργασία στην αγκιστροειδή απόφυση του παγκρέατος, με διάταση του κοινού χολιδόχου πόρου και των ενδοεπατικών. Ακολούθησε η αξονική, όπου βλέπουμε σε αρτηριακή φάση εδώ μια υποαγγιούμενη, ανομοιογενή εμπλουτιζόμενη εξεργασία με κάποιες μικρές επασβεστώσεις. Και στη φλεβική φάση, όπου φάνηκαν και οι μεταστάσεις στο ΥΠΑΡ, είχε πολλαπλές μεταστάσεις στο ΥΠΑΡ, για τον λόγο αυτό δεν χειρουργήθηκε. Και αυτό άδενο ΣΥΕΙ αποδείχθηκε. Και βλέπουμε και στην χολαγιογραφία πριν την τοποθέτηση του στεντ, φαίνεται η απότομη διακοπή του κοινού χολιδόχου πόρου. Τρίτο περιστατικό ήταν μια γυναίκα 65 ετών. Προσήρθηκε αυτή στα επίγοντα. Παραπονούμενη για κνησμό, απώλεια βάρους το τελευταίο μήνα. Κλινικά είχε εκτερική χρειά στους επιφυκώτες. Ήταν και αυτήν οι αυξημένες χολερυθρίνες, τα οποία τα αποφρακτικά ένζημα. Και ο καρκινικός δείκτης 19-9 ήταν τριψήφιος. Στον υπέρχο, σε επίγουσα φάση, αναδείχθηκε ένα υποηχοϊκό μόρφωμα στην κεφαλή του παγκρέατος και η διάταση του κοινού χολιδόχου πόρου. Συνέχεια στην αξονική, μια υπερεμπλουτιζόμενη βλάβη στην κεφαλή του παγκρέατος. Εδώ το βλέπουμε και σε ανασυνθέσεις που ήταν λιπόδες στο πάγκρας, ήταν σε λιπόδια εκφύλιση. Και χειρουργήθηκε. Επιβεβαιώθηκε η βλάβη και με μαγνητική,
Βλέπουμε και την απότομη διακοπή του χοληδόχου πόρου. Και η ασθενής αυτή χειρουργήθηκε με επέμβαση WIP. Βλέπουμε μια μεταχειρητική απεικόνηση. Μια μεταχειρητική απεικόνηση μετά από πάλι ραδιονυστητική αναστόμωση. Τέταρτο περιστατικό, άντρας 61 ετών, με ιστορικό νεφροκυταρικού καρκίνου πριν 3 χρόνια, είχε υποβληθεί σε νεφρεκτομία αριστερά. Ήρθε λόγω αυξημένων χολεστατικών ενζήμων από εξωτερικό έλεγχο, ενώ ανέφερε και απώλεια βάρους το 10 κιλά το τελευταίο δίμηνο. Σε επίγουσα φάση το υπερηχογράφημα, φάνηκε μια ανεμιογενής παραγγείλουμενη βλάβη στο ύπαρ, στα όρια δεξιού αριστερού λοβού και ένα υποηχοϊκό μόρφωμα στο σώμα του παγκρέατος. Ακολούθησε η αξονική που φαίνεται πάλι η ίδια βλάβη στο ύπαρ και στο σώμα του παγκρέατος και μια δεύτερη βλάβη πάλι παραγγείλουμενη στην ουρά του παγκρέατος, οι οποίες αποδόθηκαν σαν μέτα εστίες από το πρωτοπαθές CA του νεφρού. Αυτά. Ευχαριστούμε για την ανάπτυξη. Το τρίτο περιστατικό θα είχε ενδιαφέρον να πει ήταν μια τεράστια βλάβη, τα άλλα δεν προσφερόντουσαν για πολύ για την διάγνωση. Υπήρχε μια ιστολογική έκθεση, κάτι που να εξηγεί γιατί ήταν αυτή η βλάβη τεράστια. Όχι, άδενο. Όπως μας είπε η κυρία Τεντοπούλου. Απλά ήταν έντονα λιπόδες το πάγκρας, ήταν εκθυμισμένο. Δεν φτάνει νομίζω αυτό, το πλάτη με το λίγο καγγίνει. Καμιά φορά μερικά συμβολικά χαρακτηριστικά μπορούν να βοηθήσουν, αλλά ίσως δεν τα είχαμε στην διάθεση. Ωραία, ίσως αν υπάρχει κάποια ερώτηση, είτε στα περιστατικά, είτε στα όσα μας είπε η κυρία Τεντοπούλου, ή κάποια διευθύνηση ή κάποιο σχόλιο, θα ήταν όλα θεματοποιούμε. Και δεν ξέρω αν πρέπει να εκμεταλλευτούμε το γεγονός ότι έχουμε τον κύριο Τέντερ, που είναι χειρουργός κοιλιάς και πατρέατος, αν θα τον παρακαλέσω, αν έχει κάποιο σχόλιο, γιατί προφανώς έχει αντιμετωπίσει τα διαπεριστατικά, ίσως και στο χειρουργικό πεδίο, να έχουν αποδειχθεί ότι δεν ήταν κάποιο πατρέατος, και αυτό είναι πρόβλημα για έναν χειρουργό να ξεκινάει ότι πάει να χειρουργήσει μια άρχοντότητα, κάποιο πατρέατος, και τελικά να πηγαίνει κάτι άλλο. Και συνήθως οτιδήποτε άλλο μάλλον είναι καλύτερο από αυτό που ξεκινάμε να χειρουργήσει με το κρατή. Όχι πάντα. Όχι πάντα. Δεν σημαίνει ότι υπάρχει περιπτώσει περισσότερο που μπορεί να είναι έτσι. Πράγματι έτσι είναι και πολλέ φορέ βρισκόμαστε στην εκπλήξεω. Και χρειάζεται κανεί σε τέτοιε περιπτώσει να εξαντλεί όλε τι περιμόντουλα όλα τα όπλα που έχει στη διάθεσή του για την προεγχειρητική τουλάχιστον επιβεβαίωση ή αποκλεισμό μιας νοσολογικής ορθότητας που αντιμετωπίζει. Τώρα δεν έχω να σχολιάσω κάτι, γιατί νομίζω ότι η κυρία Τεντοπούλου θα είπε κάτι παραπάνω από καλά, κάτι παραπάνω από τέλειο. Πράγματι, η παρουσίαση ήταν πλήρης και εξαιρετική, γιατί ευχαριστούμε. Πόσο συχνά θα καταφέρετε από την εμπειρία σε μια βίωση? Νομίζω αρκετά συχνά καταφέρει κανείς σε διοψία. Σήμερα τουλάχιστον που περισσότερο από άλλοτε βλέπουμε περιπτώσεις οι οποίες δεν μπορούν να οδηγηθούν εύκολα στο χειρουργείο ή είναι ακριβώς στα όρια της εξαιρεσιμότητας ενός όγκου ή όχι. Εκεί σίγουρα κανείς θέλει οπωσδήποτε την επιβεβαίωση την ιστολογική, διότι διαφορετικά ούτε και μπορούν και την πρέπει να κάνουμε άρρωστο για να προχωρήσουμε σε χημειοθεραπεία εισαγωγής. Και αυτό το πράγμα είναι οπωσδήποτε το ζητούμενο. Πρέπει πάντοτε να έχουμε μια ιστολογική επιβεβαίωση. Και γι' αυτό το λόγο πρέπει να εξαντλούμε τουλάχιστον ό,τι όπλα έχουμε στη διάθεσή μας για να μπορέσουμε να έχουμε μια διάθεση. Και προς αυτή την κατεύθυνση προφανώς όλες οι λεπτομέρειες, πάλι εντός εγγραφικών λέξεων που μας επισήμανε η κυρία Τεντοπούλου, είναι ιδιαίτερα σημαντικές. Κύριε Τεντοπούλου, αν θέλετε κάτι να προσθέσετε ή αν έχετε οτιδήποτε άλλο, από ό,τι βλέπετε, το κρατήριο είναι ιδιαίτερα ευχαριστημένο, διότι πήρε αυτά που δώσατε και μάλιστα ήταν και αρκετά πυκνά και με ουσιώδη τρόπο, αλλά και με απλό τρόπο δοσμένα.
Επομένως, αυτό νομίζω τα καθιστά πιο έρευνα. Χαίρομαι αν βοήθησα. Σημασία έχει αυτό που είπατε κι εσείς, ότι αν ξέρουμε τι ψάχνουμε να βρούμε, δηλαδή αν γνωρίζουμε ότι υπάρχει αυτό άνωση παγκρεατίτιδα, είναι πιο εύκολο να την υποπτευτούμε σε άτυπες περιπτώσεις. Γιατί δυστυχώς πολλά περιστατικά με αυτό άνωση παγκρεατίτιδα οδηγούνται στο χειρουργείο χωρίς να πρέπει. Ωραία. Αν δεν υπάρχει λοιπόν κάποια ερώτηση, να σας ευχαριστήσουμε θερμά για την εξαιρετική διάλεξη. Εγώ ευχαριστώ. Μια ακόμα φορά μαζί μας. Και καλό απόγευμα στους υπόλοιπους. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Καλό απόγευμα.